Λοιπόν, ποια η θέση του Δήμου Κοζάνης για το θέμα της... Να ξεκαθαρίσω λίγο καταρχήν ότι είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης του θέματος. Θεωρώ ότι έχει και την ανάλογη εμπειρία, γνώση, σχέση με το αντικείμενο. Οπότε εμείς και η δική μας άποψη όλων των υπολείπων είναι μέχρι του να εκφράσουμε την άποψή μας και αυτό γιατί υπάρχει μια αναστάτωση στην κοινωνία και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση εξωτερική πολιτική και ίσως και κανείς άλλος πλην των αρμοδίων οργάνων του κράτους που είναι το Υπουργείο και οι συζητήσεις που γίνονται βέβαια και στη Βουλή και τα κόμματα. Απλά τοποθετούμενος επί του θέματος, σας έλεγα ότι έχει επανέλθει ξανά το ζήτημα της ονομασίας του γειτονικού κράτους. Εγώ θα εστιαστώ στο γεγονός πρώτον ότι θα πρέπει κατά την άποψή μου το θέμα να λυθεί, γιατί ταλανίζει τις σχέσεις των δύο κρατών τα τελευταία 25 χρόνια με νομίζω κακές συνέπειες και για τη χώρα μας και για την περιοχή μας ειδικότερα, αλλά και για την γειτονική χώρα. Άρα το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Και όποιοι έχουν άποψη βλέποντας το που έχει πάει ως τώρα η ιστορία, έχει δυστυχώς διαμορφωθεί ένα status quo αναγνώρισης του κράτους αυτού με το όνομα σκέφτο πλέον Δημοκρατία της Μακεδονίας σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προς το συμφέρον και των δύο χωρών εξέβρεση μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης κοινά αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος, η οποία θα πρέπει να είναι αυτή όπως διαμορφώθηκε στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου με τον Πρωθυπουργό τότε, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το 2008 και πρόβλεπε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που θα ισχύει έναντι όλων για κάθε χρήση εσωτερική και εξωτερική. Σαφώς θα πρέπει να διασφαλίσει όποια λύση την διάλυση των όποιων αλυτρωτικών ή επεκτατικών βλέψεων υπάρχουν και να διασφαλίσει ότι θα γίνει σεβασμός στην ιστορία της χώρας μας, στην ιστορία της περιοχής μας και έχει να κάνει αυτό με την επιβεβαίωση ότι ιστορικά η αρχαία Μακεδονία αποτελεί κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω πρώτον ότι η ευθύνη της χάραξης πολιτικής είναι στο Υπουργείο, ότι εμείς απλά καταθέτουμε την άποψή μας και μέχρι εκεί και νομίζω ότι προς το συμφέρον όλων να υπάρξει μια αμοιβαία συμφέρουσα για όλους λύση, η οποία θα σέβεται τις ευαισθησίες της χώρας μας, της περιοχής μας και θα βάλει τις βάσεις για πρόοδο και των δύο λαών. Σας βρίσκει σύμφωνο το ψήφισμα της ΠΕΔ έτσι όπως διαμορφώθηκε? Προφανώς αντιλαμβανόμενο στην τοποθέτησή μου, κινούμε σε πολύ διαφορετικό πνεύμα. Βέβαια, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του, αλλά ο καθένας οφείλει να κινείται μέσα στα όρια και δεν αναφέρομαι στην θέση αυτό έτσι. Κινείται μέσα στα όρια που περιλαμβάνουν οι αρμοδιότητες τους και οι δραστηριότητες τους. Σαφώς, οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι άλλο επίπεδο και αυτές είναι οι τάσεις μας. Τώρα, από εκεί πέρα, αντιλαμβανομένου ότι υπάρχει μια ευαισθησία στο ζήτημα, τοποθετούμαστε για να μην θεωρηθεί κανείς ότι κρυβόμαστε, για να μην φανεί αυτό το πράγμα. Δεν φοβόμαστε να πούμε την άποψή μας, το ξέρετε αυτό πολύ καλά και ξέρετε πολύ καλά ότι η απουσία μέσα από το. Από την συγκεκριμένη συνεδρία δεν οφείλονται σε επιθυμία δική μας, αλλά στο γεγονός ότι είχα ήδη ραντεβού προγραμματισμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό και παρότι είχα ζητήσει και από τον Πρόεδρο αν επιθυμεί να αλλάξει την ημέρα για να μπορώ να είμαι παρόν. Βέβαια αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά το ζήτησα από τον ίδιο τον Γιάννη Βοσκόπουλο και μπορώ να σας το επιβεβαιώσω.